Να δούμε και τους. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Στάθη. Καλημέρα. Ξεκινάμε λίγο να δούμε τα θέματα που αφορούν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και θα πάμε και στο δικαστικό χάρτη για τον οποίο έχουμε καλέσει. Βέβαια, ξέρει και για τους πληστηριασμούς ο Πρόεδρος εδώ. Για όλα. Για πέστε μας, κύριε Φραγκάκη, 16 Οκτωβρίου. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Για την εφορία. Για την εφορία. Οι κανονικοί πληστηριασμοί γίνονται με τις τράπεζες γίνονται κανονικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τώρα ξεπαγώνουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί από την εφορία. Αυτό όμως, για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, αφορά μόνο τους μεγαλοοφειλέτες. Δηλαδή όσοι έχουν υψηλές οφειλές προς το δημόσιο, προς την εφορία, μιλάμε για εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για οφειλές οι οποίες μπορεί να έχει ο μέσος Έλληνας. Η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο και η εφορία είναι λίγο εγκρατής όσον αφορά. Όσον αφορά το θέμα των πληστηριασμών των ακινήτων. Όμως, έχουμε κατασχέσεις ισχύρας τρίτου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η εφορία θα προτιμήσει να κατάσχει μισθούς, να... Βέβαια, υπάρχει το αφορολόγιο και να το λέμε αυτό στον κόσμο. Ακατάσχετο, το ακατάσχετο, το οποίο είναι τα 1.250 ευρώ. Καθώς επίσης βλέπουμε. Πρέπει να το κάνεις. Ναι, δεν είναι ότι αν δεν κάνουμε τη διαδικασία γίνεται αυτομάτως. Καθώς επίσης βλέπουμε και κατάσχεση ισχύρας τρίτου σε λογαριασμούς, δηλαδή όπου μπαίνουν τα ενίκια ή κατευθείαν η εφορία πάει και κάνει κατάσχεση ενοικίων. Άρα, για κάποιον ο οποίος έχει οφειλές, οι οποίες ξεπερνάνε τα 500 ευρώ, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα δει μια κατάσχεση λογαριασμών ή ενοικίου όπως αναφέραμε. Όμως, για τα σπίτια, ακόμα η εφορία ευτυχώς κρατάει το θέμα των κατασχέσεων, παγωμένο, των ακινήτων, μόνο σε μεγαλοφελή. Θα δούμε από 16 δεκάτου να ξεκινήσουν και αυτοί οι πληστηριασμοί. Έχουμε κάποιον αριθμό για πληστηριασμούς, πόσους θα έχουμε μέχρι το τέλος? Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, στο e-auction έχουν αναρτηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου 11.800 πληστηριασμοί, κάπου εκεί είναι το ποσό, 11.855 πληστηριασμοί, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Βλέπουμε διαρκώς να φτάνουν στον κόσμο διαταγές πληρωμής, παρότι πολλές φορές μπαίνουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες αυτές. Είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, μπορεί να σας το πει βεβαίως και ο πρόεδρος, όπου γνωρίζει πώς είναι η κατάσταση. Μήνα, είναι πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Βέβαια, κάποιοι είναι άγωνοι από αυτούς τους πληστηριασμούς. Όμως οι εταιρείες διαχείρισης ακολουθούν μια πολύ επιθετική ακίνητα. Ναι, και πρώτες κατοικίες, να το πούμε αυτό. Ακολουθούν βεβαίως. Πάντως καταρρύπτεται πλήρως ο μύθος ότι δεν θέλουν τα φαντ πρόεδρε να πάρουν ακίνητα. Καταρρύπτεται ο μύθος. Λέγανε, έλα μωρέ. Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος μύθος. Όχι. Το λένε για να κυκλοφορούν, έχουν βγει σε μια επιθετική πολιτική. Αυτό μας λέγανε μέχρι πριν ένα χρόνο. Αυτό μας λέγανε. Κύριε Πρόεδρε, το λέγανε παλιά. Λέγανε ότι τα φαντ και οι τράπεζες θέλουν λεφτά, όχι ακίνητα. Τώρα έχει αλλάξει. Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια το λέγανε αυτό. Έχουν συγκεκριμένο business plan. Πρέπει να έχουν τελειώσει. Είχαν ένα πενταετές business plan. Να το έχουν παρατείνει κανένα χρόνο πίσω. Πρέπει να βγάλουν τα λεφτά για τα οποία έχουν πάρει, για τα που έχουν πληρώσει. Τα έχουν πάρει 20% κάτω στην αξία του ακινήτου. Και πρέπει να βγάλουν τα λεφτά στο συντομότερο χρονικό διάστημα για να του πιέσουν οι ξένοι αυτοί οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, δηλαδή στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία. Για αυτά τα διεθνή φαντ τα οποία είναι από πίσω στη Σουηδία, που είναι πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης. Πέστε μας λίγο για ένα δικαστικό επιμελητή, μια ιστορία με την έξω που την είχαμε παρακολουθήσει. Άλλη ιστορία αυτή. Όπου είναι καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος δεν είχε τοπική αρμοδιότητα. Λοιπόν, εδώ τι είχαμε. Είχαμε καταγγείλει τη συγκεκριμένη περίπτωση με το δικαστικό επιμελητή που είχαν γίνει μηνύσεις από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Όπου για να κάνει την έξωση υπήρχαν καταγγελίες από την οικογένεια καθώς επίσης και από τη γειτονιά ότι είχε δηλητηριάσει το σκυλί που υπήρχε στο συγκεκριμένο σπίτι. Θυμάστε που είχαμε πει δύο φορές. Ψάχνοντας λοιπόν την ιστορία μέσω της αστυνομίας και τα λοιπά για να δούμε ποιος είναι αυτός ο δικαστικός επιμελητής, φάνηκε λοιπόν κάτι το οποίο πρώτη φορά μου έχει τύχει, όπου ο δικαστικός επιμελητής ανήκει στο εφετείο Θεσσαλονίκης, δεν είχε καν αρμοδιότητα για να κάνει τη διαδικασία της έξωσης της συγκεκριμένης οικογένειας. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή μέχρι και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος αν δείτε φωτογραφίες, επειδή θυμάστε
Είχαν πάει τότε και τα κανάλια και τα λοιπά. Ναι, ναι. Επειδή προσπαθούσε να κάνει την έξωση στην Πετρούπολη και ήταν εκεί και ο Δήμαρχος Πετρούπολης, ο οποίος βοήθησε να αποτραπεί ουσιαστικά αυτή η διαδικασία. Να σας θυμίσω ότι δεν είχαν γίνει σωστά οι επιδόσεις, δεν είχαν κοινοποιηθεί. Αυτό που θέλω να ρωτήσω ο Παναγιώτης, πώς αυτός αφού δεν είχε δικαιοδοσία. Δεν το γνωρίζω, να σας πω. Το μόνο αυτό που καθιστά έμαθα... παράνομη οποιαδήποτε πράξη. Βεβαίως δεν μπορεί κάποιος δικαστικός επιμελητής, ο οποίος δεν ανήκει στο εφετείο Αθηνών, να κάνει έξωση στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Πετρούπολη. Υπάρχουν φωτογραφίες, μάλιστα, από ό,τι μου είπε η οικογένεια, επειδή είχαν πάει και τα κανάλια, υπήρχαν και δημοσιογράφοι, όπου είναι ο συγκεκριμένος και δίνει εντολές στους αστυνομικούς για το πώς πρέπει να κάνουν τη διαδικασία της έξωσης. Μπορεί να υπήρχε κάποιος δικαστικός επιμελητής Αθηνών. Κάζο, αλλά την επίδοση την κάνει άλλος. Αλλά τη διαδικασία και αυτός που έδινε τις εντολές είναι ο συγκεκριμένος δικαστικός. Αυτό, πρόεδρε, είναι πρακτική, το κάνουν. Γιατί το κάνουν αυτό? Όχι, εγώ δεν γνωρίζω το πραγματικό περιστατικό, δεν επιθυμώ να το τοποθετηθώ και δεν έχω κάποια εικόνα ότι αυτό γίνεται σε τακτική βάση. Δεν υπάρχει. Αν έχει συμβεί δεν το ξέρω, αλλά αν έχει συμβεί είναι η μοναδική περίπτωση που έχω ακούσει, αν έχει συμβεί. Ναι, και είναι παράνομο άρα αν γίνεται είναι αυτό. Είναι παράνομο. Άλλωστε έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία διερεύνησης από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει καταγγελθεί, έχουν γίνει σχετικές μηνύσεις. Έχει γίνει καταγγελία, από ό,τι έμαθα, και από μια βουλευτή στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να έρχεται ένας δικαστικός επιμελητής από άλλο εφετείο, λοιπόν, και να κάνει στην Αθήνα αυτή τη στιγμή τη διαδικασία. Μπορείς να έχει εκτός αν έχει συνδρομή τοπικού δικαστικού επιμελητή. Αυτό δεν το ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε. Απλά φαίνεται ότι αυτός έκανε τις εντολές. Αν έχει συνδρομή τοπικού δικαστικού επιμελητή που έχει αρμοδιότητα, μπορεί να συνδράμει το έργο. Δεν μπορεί να δίνει όμως αυτός τις εντολές και να κάνει αυτό. Ξέρω, εσείς το λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω. Κύριε Φραγκάκη, δεν θέλω να μπω στην πραγματικά σχόλια. Πολύ μάλλον που μια υπόθεση εκκρεμεί στην δικαιοσύνη. Λοιπόν.